τα μέλη της ειδική Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων ενημέρωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η ενημέρωση αφορούσε υποπρογράμματα που έχουν υποβληθεί προς γνωμοδότηση Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στη συγκεκριμένη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης. Παρόν ήταν επίση και ο Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Αντιπτέραρχο Θεόδωρο Λάγιο. Ο Υπουργό πληροφόρησε τα μέλη τη Ειδική Διαρκού Επιτροπή για την αναβάθμιση συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Sparewear, την τεχνική υποστήριξη των ελικοπτέρων AH-64 Apache, τη συντήρηση των κατευθυνωμένων βλημάτων Penguin MK2, την ενσυνεχεία υποστήριξη των οπλικών συστημάτων Patriot, την ενσυνεχεία υποστήριξη των οπλικών συστημάτων S300 και επαναπιστοποίηση πυράβλων 48H, Όπω επίση και τη σύναψη διακρατική συμφωνία με τι ΗΠΑ μέσω FMS για την ενσυνεχεία υποστήριξη των μεταγωγικών αεροσκαφών σε 130. Αναπτύχθηκαν επίση τέσσερα θέματα προ νομοδότηση αρμοδιότητα του Υφυπουργού Εθνική Άμυνα. Πρόκειται για την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος για την προμήθεια ανταλλακτικών ελικοπτέρων AH-64 Apache την ενσυνεχεία υποστήριξη, ανακατασκευή, αναβάθμιση, εξυγχρονισμό υφισταμένων ταχυπλών σκαφών. Έγιναν επίσης τοποθετήσεις για την προμήθεια γυροπηξίδων για πολεμικά πλοία και υποβρύχια, αλλά και έκδοση κατακυρωτικής αποφάσεως διαγωνισμού σχετικώς με την προμήθεια υλικών λήξεως ορίου λειτουργίας και ζωής, καθώς και ανταλλακτικών γενικών επισκευών ανασχετήρων. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα υποπρογράμματα κάποια από τα οποία αφορούν κορυφαία οπλικά συστήματα της χώρας, όπως η πυραυλοι s S-300 και η Patriot, τα επιθετικά ελικόπτερα Apache, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, πολύ σημαντικές οι εξελίξεις.